Σημαντική βαθμολογική ανάσα περίμενε εκεί στο ντεμπούτο του Γιάννη Χατζησεβαστού στην τεχνική ηγεσία. Η ομάδα της Φορτέτσας επικράτησε 2-0 του Μοχού στην αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά και απείλησαν μόλις το 5ο λεπτό με γυριστό σου του Πατσάκη που δεν βρήκε στόχο. Ενώ στο 28 ο νεαρός επιθετικός και πάλι δεν πρόλαβε για λίγα εκατοστά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα μετά από τη σέντρα του Σαραφαλντίν. 5 λεπτά αργότερα ο Ρουμελιώτης απείλησε τον Μουτζούρι από μακρινή απόσταση, ενώ στο 33 αποβλήθηκε ο Παπουτσάκης του Μοχού με απευθείας κόκκινη για χτύπημα εκτός φάσης. Η Μινωική έφτασε κοντά στον γκολ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως το σουτ του Ρουμελιώτη σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 56ο λεπτό, όταν ο Σταυρουλάκης γύρισε την μπάλα για τον Πέρο Γαβράκη στη μικρή περιοχή και ο Ήπειρος επιθετικός πέτυχε το 1-0. Η νίκη της Μινωκής σφραγίστηκε στο 75, όταν ο Ανδριαδάκης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-0. Όσο αφορά σήμερα το παιχνίδι, θέλω να πω ότι ήταν πραγματικά μια θετική εμφάνιση απέναντι σε ένα άξιο αντίπαλο. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είμαστε καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε κλασικές ευκαιρίες, προϋποθέσεις και για άλλα γκολ και κρατάμε αυτό. Στέθηκαμε καλά στο παιχνίδι. Είναι κάποιες φάσεις στις οποίες μας αφήνουν με παράπονο. Δεν ξέρω, θα δείξεις, θα το δούμε, δηλαδή το γκολ που πληρώνουμε και κάνουμε το κεφάκι, αν είναι γκολ. Μας βάζει ξανά στο παιχνίδι και μια φάση εδώ ζητάμενα απέναντι μπροστά μου, νομίζω το είδα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έπρεπε να είμαστε εμείς αρκετά καλύτεροι, παρότι μείναμε 15, θα είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Συνεχίζουμε, βλέπουμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα πρέπει να πάρουμε πόντους, να ξεφύγουμε λίγο από τις τελευταίες θέσεις.